Τηλέφωνο και κανονίζαμε τα θέματα της καλέτας της αυριανής εκπομπής. Κάποια στιγμή, επειδή τον είχα ανοιχτή ακρόαση, γιατί παράλληλα έκανε και δουλειές, ήμουν στο σπίτι μου. Μάλιστα. Έκανε κάποιες δουλειές. Άκουσα έναν εκοφαντικό θόρυβο. Ξεκάθαρα κατάλαβα ότι ήταν πυροβολισμός. Και άκουγα τον Μένιο να ουρλιάζει, να φωνάζει, μου λέει με σκοτώνω. Τον χάνω από το ακουστικό μου. Προφανώς σκέφτηκα ότι μάλλον σκοτώσανε. Γιατί δεν ζει μόνος του, ζει με τις ξαδέρφες του και τη θεία του. Ωστόσο το κινητό του είχε μείνει ανοιχτό και συνέχισαν οι πυροβολισμοί. Και τα χάσα και εγώ ειδοποίησα την αστυνομία και ήρθε εκείνη τη στιγμή. Πήρα και το τμήμα του Διονύσου και το 109 και το 100 τέλος πάντων. Δηλαδή από το τηλέφωνο εσείς ακούσατε τις πυροβολισμούς ήταν τόσο δυνατό, έτσι. Ήταν τόσο κουφαντικός ο θόρυβος που τρόμαξε και το σκυλί μου, γιατί το είχα ανοιχτή ακουραστή κινητό. Ναι. Και τρόμαξα και τα σκυλιά μου. Δηλαδή τρέχανε σε όλο το δωμάτιο. Περίπου πόσε πυροβολισμούς μπορεί να σκεφτείτε όταν ακούσατε? Ήταν γάζωμα κανονικό, δηλαδή πολυβόλο όπλο πρέπει να ήταν αυτό. Δεν ήταν μία σφαίρα, άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία. Συνέχεια επικοινωνήσατε πάλι με τον. Ναι, και δεν τα σήκωνε. Έπαιρνε ωστόσο τηλέφωνο και τι ξαδέρφε του, δεν το σήκωνε κανεί εδώ στο σπίτι και υπέθεσα κατευθείαν ότι κάτι πολύ κακό έχει συμβεί. Και πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στο κακό, γιατί ξέρω ότι ζει μόνο του, επάνω, κάτω ζουν οι ξαδέρφε του. Και από κάτω η θεία του. Τώρα μπορέσατε να μιλήσετε μαζί του? Όχι, δεν μπόρεσα να μιλήσω. Δεν με αφήνει και η αστυνομική να μπούμε στο χώρο.